Πάμε και στη γεννήτρια. Έχουμε λέει τώρα 6 διαφορετικού τίτλου βιβλίων σε 15 αντίγραφα από το καθένα. Άρα έχουμε τα βιβλία τα Β1 και έχουμε από αυτά 15 συνολικά. Έχουμε τα Β2 πάλι 15 συνολικά και πάμε έτσι με τον ίδιο τρόπο μέχρι και τα βιβλία Β6, 15 συνολικά. Οι μαθητέ όπω πάντα είναι 45 και χωρίζονται σε 25 Β και σε 20 Γ. Και μα λέει τώρα ότι θέλουμε να δώσουμε ένα βιβλίο σε κάθε μαθητή. Να το τονίσουμε αυτό εδώ. Ένα βιβλίο θέλουμε να δώσουμε. Ακριβώ ένα βιβλίο σε κάθε φοιτητή. Και αυτό είναι σημαντικό για ποιο λόγο. Γιατί αυτό μα καθοδηγεί ότι το πρόβλημα είναι παύλε. Ε, και είναι παύλε, διότι πέφτει ακριβώ ένα αντικείμενο. Άρα, από αυτό καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω και να βάλω στι παύλε του μαθητέ. Η κάθε μία είναι μια διακεκριμένη θέση. Έτσι, από το μη 1 μέχρι και το μη 45. Και αμέσως μετά έχω εδώ το κουβά μου, όπου στο κουβά μου θα πάω και θα χώσω τα βιβλία. Β1, Β2 κτλ. λοιπά, μέχρι το Β6. Επίσης καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα διατάξεων, γιατί έχει σημασία τι πέφτει που. Άρα θα χρησιμοποιήσω εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Και να διαβάσουμε και τον έξτρα περιορισμό, ότι πρέπει να διαθέσουμε τουλάχιστον δύο αντίγραφα από κάθε βιβλίο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα β1 που θα πέσουν πάνω στι πάυλε μπορεί να είναι από 2 έω 15. Ομοίω και για τα β2 από 2 έω 15. Ομοίω και για τα β6 από 2 έω 15. Ε, πολύ ωραία, οπότε τώρα συνεχίζοντα έχουμε διατάξει εκθετική γεννήτρια. Πάμε να γράψουμε τη γεννήτρια του απαριθμητέ. Ε, απαριθμητή για κάθε τύπο διαφορετικού αντικειμένου. Απαριθμητή για το β1 ξεκινάμε από το 2. Άρα χ, χ τετράγωνο δια 2 παραγωγικό. Ε, συν χ τρίτη δια 3 παραγωγικό. Συν κτλ έως και το χ εις τη 15 προ προς 15 παραγωγικό. Το υψώνουμε όλο αυτό στην έκτη δύναμη γιατί για όλα τα αντικείμενα είναι ίδιος ο παριθμητής και ο όρος του οποίου αναζητώ το συντελεστή είναι όσα τα αντικείμενα τα οποία θα πέσουν πάνω στους παύλες ισοδύναμα όσες οι θέσεις, άρα λοιπόν είναι το χ εις τη 45 προς 45 παραγοντικό στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης.